Ναι, μεν, αλλά είναι το μήνυμα που στέλνει ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών λίγο πριν από το Eurogroup της Δευτέρας, ακόμη και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Ο ανταποκριτής μας στο Βερολίνο, ο Παντελής Βαλασόπουλος, θα μας μεταφέρει τώρα τι είπε η εκπρόσωπος του Σόιμπλε. Παντελή, καλησπέρα από την Αθήνα, σε ακούμε. Καλησπέρα, Νίκο. Συγκρατημένη αισιοδοξία είναι το κλίμα που επικρατεί στο Βερολίνο. Ρώτησα σήμερα το μεσημέρι στο κυβερνητικό briefing την εκπρόσωπο του κύριου Σόιμπλε, την κυρία Καλβέη, να μου σχολιάσει τα όσα έγιναν χθες το βράδυ στην Ελληνική Βουλή. Όπως μου είπε η ίδια, χαιρετίζουμε την υπερψήφιση των μέτρων στην Ελληνική Βουλή. Είναι ένα σημαντικό βήμα. Τώρα στο Eurogroup της Δευτέρας θα εξετάσουμε με κάθε λεπτομέρεια τα όσα ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Στόχος να κλείσουμε την αξιολόγηση τη Δευτέρα. Αλλά δεν μπορώ να προδικάσω το αποτέλεσμα, μας είπε η ίδια. Επίσης, Νίκο, μίλησα με στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος γνωρίζει τις διαπραγμάτευσεις και τον ρώτησα για το τι θα γίνει με το Δουνουτού. Θα υπάρξει τελικά συμφωνία Βερολίνου Δουνουτού? Τι μου είπε αυτός ο άνθρωπος? Εξαρτάται από το Δουνουτού εάν θα υπάρξει συμφωνία. Οι συνομιλίες είναι πολύ εντατικές, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει συμφωνία και είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει συμφωνία μέχρι τη Δευτέρα. Εμείς όμως στο Βερολίνο υπολογίζουμε ότι τελικά το Δουνουτού θα πάρει μέρος στο ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό είναι το κλίμα, Νίκο, εδώ στο Βερολίνο. Να ευχαριστήσω τον Παντελή Βαλασόπουλο.